Να δούμε τώρα ένα θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο. Περιμένουν εδώ και καιρό λύση οι πρώην ασφαλισμένοι της ΑΣΠΙΣ. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταθέσει σχέδιο νόμου ώστε να δοθούν κίνητρα στις ασφαλιστικές εταιρείες να πάρουν το χαρτοφυλάκιο ζωής των εταιρεών ΑΣΠΙΣ και Commercial Value. Μάλιστα, στη ρύθμιση που κατατέθηκε από τον Υφυπουργό Φίλιππο Σαχινίδη, προτείνεται η κάλυψη μέρους του ανοίγματος σε ποσοστό 50%, όπως και η μη εξαγορά των συμβολαίων από τους κατόχους τους, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα. Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου με το οποίο επιδιώκεται η παροχή κινήτρων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες για να συμμετάσχουν στην διαδικασία μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής των εταιρεών ΑΣΠΙΣ Πρόνοια και Commercial Value. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, το πλέον βασικό από αυτά τα κίνητρα είναι η ανάληψη της υποχρέωσης κάλυψης μέρους του ανοίγματος του χαρτοφυλακίου από το συνιστόμενο με τον προτινόμενο νόμο εγγυητικό κεφάλαιο ζωής. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50%, όπως είναι η πρόταση της κυβέρνησης. Διευκρίνησε ότι τα κίνητρα θα έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι τα συμβόλαια δεν θα μπορούν να εξαγοραστούν για το πρώτο χρονικό διάστημα. Το κράτος δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να δίδει ούτε μία εγγύηση ούτε στους ασφαλιζόμενους ούτε στην ανάδοχο εταιρεία. Αυτό το ποσοστό κάλυψης το ζητάει από το Υπηκουρικό Ταμείο που θα ιδρύσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, που δεν ξέρουμε οι ασφαλιστικές εταιρείες πώς θα αντιδράσουν σε αυτό ακόμη, και βέβαια με την προϋπόθεση να βρεθεί η εταιρεία να το αγοράσει. Αν δεν πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις, το νομοσχέδιο λέει ξεκάθαρα ότι θα πάμε σε καθάριση. Ο κύριος Σαχινίδης συμπλήρωσε ότι στην παρούσα συγκυρία δεν είναι δυνατόν να μετακυλιστούν στο φορολογούμενο οικονομικά βάρη που πηγάζουν από τις παθογένειες της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης. Συνεπώς, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να εγγυηθεί για να καλύψει το άνοιγμα του χαρτοφυλακίου ζωής, και τούτο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μια τέτοια εγγύηση θα μπορούσε να κριθεί πως αντιβαίνει στην κοινοτική νομοθεσία, κατέληξε. Να καταλάβει πολιτεία. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσει και η εγγύηση του δημοσίου. Δηλαδή θα πρέπει να συμβάλλει και το δημόσιο, το οποίο είναι ο μόνος μηχανισμός που δεν λειτουργήσε, ώστε να μην συμβεί αυτό που συνέβη. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι μαγαζάκια. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι έπρεπε να λειτουργούν και δεν λειτουργήσαν, δεν ελέγχθηκαν. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν να καρδιοχτυπούν 1.000.000 έμεσα ή άμεσα ασφαλισμένοι στην ΑΣΠΙΣ Πρόνοια και Commercial Value πανελλαδικά, όπου από αυτούς οι 50.000 είναι κριτικοί. Θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από όλο αυτόν τον κόσμο και να καταλάβει ότι ιδιαίτερα εν έξω όλες αυτές τις κρίσεις δεν μπορούν να εξανεμιστούν και οι οικονομίες τους. Μάλιστα. Και η διασφάλιση της υγείας τους.